Καλησπέρα φίλες και φίλοι, και σήμερα θα μιλήσουμε στην πραγματικότητα για δύο βασικά θέματα που έχουν οικονομική αλλά και πολιτική πτυχή. Το θέμα που έχουμε θίξει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή, το λεγόμενο Brexit, την πιθανότητα εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα του πετρελαίου, το Brexit μαζί με το προσφυγικό δέσποσαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν όμως πάμε σε αυτά, να δούμε την τραγική επικαιρότητα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα των προσφύγων. Την ίδια στιγμή που έστω η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, ας πούμε, λιγάκι να ρίξει τους τόνους σε σχέση με το κλείσιμο των συνόρων και έδωσε έτσι ένα τράτο μέχρι τις 6 Μαρτίου, όπου θα υπάρξει ειδική σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχουμε μονομερείς ενέργειες από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, αλλά που πιέζουν και χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ότι η Αυστρία έκλεισε τα σύνορα έχει ακολουθήσει η Σερβία. Τώρα τα Σκόπια έχουν κλείσει και αυτή τα σύνορα για τους Αφγανούς. Έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες άνθρωποι στο σημείο αυτό μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και βλέπουμε τι συμβαίνει με όλη αυτή την κατάσταση, και θα έλεγα έτσι, κατά κάποιο τρόπο, όλα αυτά είναι εικόνες από ένα κάθε άλλο παρά ευίωνο μέλλον, αφού τελικά καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρακτικά το κόστος της αντιμετώπισης της μεγάλης αυτής προσφυγικής κρίσης. Και το κλείσιμο αυτό το συνεχώς των συνόρων τη μία χώρα μετά την άλλη βάζει συνεχώς επιτάπητος το ενδεχόμενο αναστολής, προσωρινά ή μη, μένει να το δούμε, της συνθήκης Σέγγεν. Και ήδη υπάρχει και μία μελέτη από το γερμανικό ίδρυμα Bertelsmann, που προσπαθεί να κοστολογήσει πόσο θα στοιχήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τυχόν κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν, που σημαίνει με τη συνθήκη Σέγγεν υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων στην πραγματικότητα. Η έκθεση αυτή είναι του Ινστιτούτου Bertelsmann, κάνει λόγο για κόστος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη δεκαετία. Υπάρχει το ότι με βάση το χειρότερο σενάριο, εάν τεθούν έλεγχοι, συνοριακοί έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανέβουν οι τιμές των εισαγωγών κατά 3% και το κόστος για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, και θα έλεγα και αυτή που έχει υποφεληθεί περισσότερο στην πραγματικότητα από τη Σέγγεν, θα φτάσει τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2016 και 2025 και της Γαλλίας 244 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πιο ευίωνο, ας το πούμε έτσι, σενάριο, οι τιμές εισαγωγών θα αυξηθούν μόνο 1%, κάτι που θα κοστίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 470 δις ευρώ την επόμενη δεκαετία. Το κόστος το που μπορεί να φτάσει τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, πάντα με βάση την έκθεση αυτή του Ινστιτούτου Bertelsmann, σημαίνει ότι περίπου 10% από το ετήσιο ΑΕΠ και των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πέρα από το ότι το κόστος αυτό το χρονοβόρο δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι η διαδικασία με τη Σέγγεν του ταξιδιώτη μόνο που πάει, εντάξει, θα πάει με ένα διαβατήριο, θα πάει άλλα 5 λεπτά, ας υποθέσουμε, σε ένα συνοριακό έλεγχο στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έτσι δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει, γιατί είμαστε λέει ξεκομμένοι από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε απλώς με την Ιταλία, είναι η πιο κοντινή μας ευρωπαϊκή χώρα, και η Βουλγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία όμως δεν είναι μέλος της Σέγγεν. Είναι ότι στην Ευρώπη μετακινούνται καθημερινά δεκάδες αυτοκίνητα για δουλειές, ο κόσμος, εμπορεύματα, το ένα τ' άλλο. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουν κόστος. Και μάλιστα κόστος θα έχουν ακόμα και για τρίτες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και η μελέτη αυτή που είπαμε, του Bertelsmann, εκτιμά ότι για την μένα Αμερική το κόστος θα φτάσει στην επόμενη δεκαετία 91 δισεκατομμύρια ευρώ και 280 δις ευρώ για την Κίνα.
Βγήκε και ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο Τόμας Ντε Μεζιέρ, και είπε την Κυριακή στη δημόσια γερμανική τηλεόραση ότι έχουν μείνει 2 εβδομάδες για κοινή προσέγγιση. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ακόμα και αν με κάποιο τρόπο κάπως οι Ευρωπαίοι δείξουν ότι κάτι γίνεται, ήδη ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του και επί της ουσίας, όπως έχουμε πει πολλές και πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, αν μέχρι πέρυσι ο κίνδυνος αποσύνθεσης της Ευρώπης ήταν ένα Brexit με την έννοια ότι το Brexit, πέρα των όποιων προβλημάτων μπορεί να δημιουργούσε στη χώρα μας έξοδος από το ευρώ και μετάβαση σε ένα εθνικό νόμισμα, θα εκλαμβάνονταν ως από τις αγορές, από, αν θέλετε ακόμα και από την κοινή γνώμη και των υπολείπων χωρών, ως απαρχή ξυλώματος του εγχειρήματος της Ευρωζώνης. Αφού δεν μπορεί να κρατηθεί μια χώρα στην Ευρωζώνη και να βρεθεί μια λύση, σημαίνει ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα γίνουν και για μας, δηλαδή και για επόμενες χώρες, αντίστοιχα δύσκολα. Άδειλο λοιπόν το μέλλον σε σχέση με το προσφυγικό. Δεν είναι όμως μόνο το προσφυγικό. Είναι και το Brexit. Το βασικό θέμα ήταν και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κάμερον εμφανίστηκε σχετικά ικανοποιημένος από όσα κατάφερε να κερδίσει σε όλη αυτή τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωράει σε δημοψήφισμα στις 23 Ιουνίου. Εδώ τώρα επίσης έχουμε το οξύμορο, δηλαδή για παράδειγμα η Βρετανία κατάφερε να κερδίσει να μπορεί να παγώσει τη χορήγηση επιδομάτων για μια τετραετία σε μετανάστες που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως με Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή παραβιάζει ένα από τα βασικά και θα έλεγα εποφελές και κεκτημένο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Συν ότι αμέσως εισάγει διακρίσεις, γιατί δεν μας διευκρινίζει εδώ, αύριο μεθαύριο δηλαδή, μπορεί ένας Έλληνας, παράδειγμα, να πάει στη Βρετανία να δουλέψει και να δικαιούται τα επιδόματα και το ένα και το άλλο και να τα πάρει. Και ο Πολωνός να μην τα πάρει. Επίσης είναι υποκριτικό τα όσα λέγονται γιατί για βάρος στο ασφαλιστικό σύστημα, ειδικά της Βρετανίας. Ένα ασφαλιστικό σύστημα που μπορεί για τον Πολωνό και τον Ρουμάνο να φαντάζει σχετικά γενναιόδωρο, αλλά για τον ίδιο Βρετανό δεν είναι και τόσο γενναιόδωρο. Έχει ξυλωθεί τα τελευταία 20 χρόνια και, πάση περιπτώσει, δείχνει την οτροπία. Μάλλον ο Κάμερον έπαιξε εδώ λόγω του αυξανόμενου ρεύματος ευρωσκεπτικισμού που υπάρχει μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα και στα δεξιά του με το κόμμα του Φάραντ, το κόμμα της Ανεξαρτησίας. Και να δούμε τι θα γίνει 23 Ιουνίου. Επίσης, το βασικό μέλημα του Κάμερον δεν ήταν ούτε τα επιδόματα που παίρνανε οι μετανάστες στην Ανατολική Ευρώπη, ούτε το υπερκράτος των Βρυξελών και καλά που δεν το θέλει. Αυτό που δεν θέλει ο Κάμερον είναι να πειράξει κανείς το City. Στα πλαίσια δηλαδή μιας μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ Λονδίνου ως παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο και Φραγκφούρτης και Παρισιού, ο Κάμερον δεν θέλει, μην αγγίζεται το City, άρα βρήκε ένα λόγο, ένα πρόσθετο λόγο, δηλαδή ότι δεν θα μετάσχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες υποτίθεται ολοκλήρωσης, άρα μένει απ' έξω το City. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχει κερδίσει την πλειοψηφία των Βρετανών επιχειρηματιών που τάσσονται υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 60% και μεγάλες επιχειρήσεις, πετρελαϊκές κυρίως. Τίποτα όμως δεν εγγυάται ότι οι Βρετανοί θα αποφανθούν υπέρ του ναι ή του όχι. Οι Ευρωπαίοι λένε επίσης ότι δεν υπάρχει πλάν B, δεν υπάρχει σχέδιο Β. Δηλαδή, αν η Βρετανία φύγει, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω αν το κόστος θα είναι μεγάλο, παρόλο που διαβάζω εδώ σε μία μελέτη ότι μπορεί να φύγουν έως και 200 δισεκατομμύρια στελίνες
από τη χώρα σε επενδύσεις σε περίπτωση Brexit. Είχαμε και μία πτώση της στερλίνας. Όμως η Βρετανία, κακά τα ψέματα, εκτός το ότι αυτό καθ' αυτό το Brexit δεν ξέρω αν σημάνει πρακτικά σταματήσουν οι προνομιακές σχέσεις των βρετανικών επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανία ίσως και εκεί οφείλεται ότι μια μερίδα του πολιτιστικού κατεστημένου και οικονομικού της Βρετανίας σκέφτεται να χαλαρώσει τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στραφεί προς την Κίνα και τις χώρες της παλιάς κοινοπολιτείας. Και έτσι ίσως εξηγείται αυτή η διάθεση πολλών Βρετανών. Σημασία έχει ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, με την έννοια ότι συνεχώς δημοσκοπήσεις που θα λένε έτσι ή αλλιώς, θα υπάρξει μια βεβαιότητα και βεβαίως εάν πούνε όχι οι Βρετανοί, αυτό θα εντείνει την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και γενικά την αβεβαιότητα σε μια εποχή που είναι στα ύψη λόγω πολλών άλλων παραγόντων, αυτών που έχουμε πει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τη διαφαινόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας με επίκεντρο την Κίνα, τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου του ευρωπαϊκού προβλήθηκαν ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό με τα προβλήματα της Deutsche Bank και όλα ακόμα και η αδυναμία αντιμετώπισης στην πραγματικότητα της υποβόσκουσας συνεχώς κρίσης χρέους και αυτή η αιμονή στη λιτότητα των ευρωπαϊκών ηγεσιών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά ευίωνο για τις οικονομικές εξελίξεις και έρχεται φυσικά και το Brexit. Επίσης, μια άλλη πτυχή του Brexit, είναι, που είναι και αυτή λίγο έτσι οξύμορη, είναι ότι στην περίπτωση που πούνε οι Άγγλοι θέλουμε να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σκωτία, η οποία θέλει ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει μεγάλο ρεύμα, δεν κέρδισαν οι οπαδοί της ανεξαρτητοποίησης στο τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά το ρεύμα ήταν μεγάλο. Την άλλη θέλανε ανεξάρτητη Σκωτία, αλλά εντός μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, να δούμε όλα αυτά τι θα γίνει. Επίσης, μια μικρή, αν υπερισχύσει με μικρό ποσοστό ακόμα και παραμονή στη Βρετανία, δηλαδή οριακά 50 ακόμα κάτι με 49 ακόμα κάτι, καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα δείχνει μια κοινωνία πολλωμένη. Η αμφισβήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βρετανία και θα έλεγα σε ένα βαθμό που έχει αρχίσει και σε άλλες χώρες, στη Γαλλία με τη Λεπέν, στην Πολωνία με την ενίσχυση της δεξιάς προς ακροδεξιά εκεί, έχει την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης με καθαρά εθνικιστικά κριτήρια, δηλαδή θα λέγαμε μια αμφισβήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δεξιά και λείπει μία απάντηση από τα αριστερά, υπέρ ή κατά δεν έχει σημασία, μάλλον έχει σημασία, αλλά λείπει μία απάντηση. Στη Βρετανία ο Κόρμπιν, το είχαμε αναφέρει και σε μία εκπομπή, έχει ταχθεί πλέον ανοιχτά υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα δικό του σκεπτικό ότι μπορεί να εξασφαλίσει πιο σημαντικό κοινωνικό κράτος και πολλά άλλα. Αλλά σημασία έχει ότι δεσπόζουνε στην ψυχολογία των μαζών και σε χώρες σαν τη Βρετανία, η οποία δεν δείχνει να έχει, ας πούμε, για τον απλό κόσμο, δεν του έχει στοιχήσει ιδιαίτερα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάποιοι ανησυχούν από κάποιες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το βρετανικό κεφάλαιο, αυτό που είπαμε, δηλαδή φοβάται το City, μη χάσει τα προνόμια του και την προνομιακή μεταχείριση που έχει απέναντι στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι. Δεν φοβούνται τώρα η ελίτ, η βρετανική, ή τους νοιάζει μην παίρνουν επιδόματα μερικοί εργάτες την Πολωνία, την Τσεχία και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν μπορεί να πάρει ο Άγγλος και καλά δήθεν θα πέσει έξω το ασφαλιστικό σύστημα. Στον αντίποδα βέβαια του Κάμερον, είχαμε ήδη την ανακοίνωση του Δημάρχου του Λονδίνου, επίσης από το Συντηρητικό Κόμμα, του Μπορίς Τζόνσον, ο οποίος έχει ταχθεί, είπε θα κάνει καμπάνια υπέρ του Brexit, που δείχνει το διχασμό στο Συντηρητικό Κόμμα. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο, ας πούμε, στρατόπεδα συντηρητικά, δύο στρατόπεδα της δεξιάς
που είναι υπέρ παραμονής Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά. Δεν έχουμε ακόμα διαμορφωμένη, στη Βρετανία τουλάχιστον, τάση ισχυρή υπέρ του ενός ή του άλλου από τα αριστερά, παρόλο που κάποια από τα συνδικάτα στη Βρετανία προσανατολίζονται στο να ταχθούν υπέρ της εξόδου. Κάποια βέβαια με το σκεπτικό που είπαμε και πριν του Κόρμπιν υπέρ της παραμονής, με την έννοια ότι έτσι μπορεί να εξασφαλιστούν καλύτερα και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία, βέβαια αυτό συνέβαινε επί Θάτσερ, δηλαδή ενώ είχαμε μια πιο κοινωνική Ευρώπη, αρχές 90, η Βρετανία δεν ήθελε να δεσμευτεί από αυτά τα φιλοκοινωνικά, σε εισαγωγικά, χαρακτηριστικά που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 90. Ωστόσο, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέγαμε κάποτε και ευρωπαϊκό κεκτημένο, άρχισε να το απέμπολει κάτω από την πίεση του νεολευθερισμού, της πραγματικότητας της παγκοσμιοποίησης και άρχισε να υιοθετεί πλέον την πολιτική που είχε εγκαινιάσει πολύ νωρίτερα η Θάτσερ στη Βρετανία. Μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, σε εφάρμοσαν ακόμα και οι σοσιαλιστές στη Γαλλία, ξύλωμα του κοινωνικού κράτους στη Γερμανία, πάλι επί κεντροαριστερών, επί Σρέντερ ξεκίνησε η ιστορία το 2005 και πάει λέγοντας. Είναι μεγάλες προκλήσεις αυτές. Κατά τη γνώμη μου, το προσφυγικό αλλά και η πιθανότητα εξόδου της Βρετανίας είναι μεγάλες προκλήσεις αυτές καθ' αυτές για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχει πρόκληση της αντιμετώπισης της επερχόμενης οικονομικής επιβράδυνσης, για να μην πούμε ύφεσης, αλλά αυτά τα δύο γεγονότα στην ουσία απειλούν να αρχίσει ένα ξύλωμα του pullover της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια βαθιά πλέον κρίση ταυτότητας. Τι είναι, πώς προχωράει. Γιατί ξέρετε και αυτά τα μεγάλα λόγια που έχουν ακουστεί περί περαιτέρω ολοκλήρωσης δεν είναι ουσιαστική ολοκλήρωση, είναι ένα γερμανικό καπέλο με επίκεντρο κυρίως τη δημοσιονομική πειθαρχία και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει την οικονομική αλλά και αυτό την πολιτική του διάσταση, την πτώση των τιμών του πετρελαίου, όπου διαφαίνεται μια συμφωνία Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας για μείωση της παραγωγής του πετρελαίου με προσπάθεια μάλλον αυτή η μείωση της παραγωγής να συμβάλλει στην ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει σημαντικά, παρόλο που τις τελευταίες μέρες έχουν τσιμπήσει λιγάκι από τα 30 χοντρικά μεσόωρο, έχει πάει γύρω στα 35 το πετρέλαιο. Ωστόσο υπάρχει έντονη αντίδραση από το Ιράν. Το Ιράν το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη διεθνή αγορά και μέσα σε αυτές τις ημέρες λέγανε προηγούμενες πληροφορίες ότι ήδη θα αρχίσει να φτάνει ιρανικό πετρέλαιο στην Ευρώπη με την άρση του εμπάργκο. Το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πρώτον, γιατί βλέπει τώρα ότι ενσωματώνεται στην παγκόσμια αγορά, περιμένει επενδύσεις, περιμένει να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, να πουλήσει περισσότερο πετρέλαιο στις αγορές και να βγάλει περισσότερα λεφτά, περισσότερα έσοδα. Για παράδειγμα, το Ιράν εξήγαγε 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν από το 2012 και με την εφαρμογή των κυρώσεων η μερίσια παραγωγή του μειώθηκε πάνω από το μισό, στο 1,1 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, μια έρευνα του Reuters λέει ότι το Δεκέμβριο που μας πέρασε έχει φτάσει στα 2,9 εκατομμύρια βαρέλια η παραγωγή του Ιράν. Και αυτή η διελκυνστίδα, κυρίως Ιράν Σαουδικής Αραβίας, με επίκεντρο το πετρέλαιο, αλλά και των σημαντικών μεταξύ τους διαφορών που έχουν απέναντι στη Συρία και απέναντι γενικώς στην προσπάθεια να ελέγξουν το Ιράν, τους σιιτικούς πληθυσμούς του αραβικού κόσμου, κυρίως Ιράκ, Συρία, Σαουδική Αραβία, τους σουνιτικούς πληθυσμούς. Και αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ούτε για σταθερότητα
τιμών στην αγορά του πετρελαίου, αλλά πολύ δε περισσότερο για σταθερότητα στο εύθραυστο τοπίο της Μέσης Ανατολής και των εξελίξεων στη Συρία, που όπως αναφέραμε και όλα στην αρχή, η Συρία που είναι το κεντρική χώρα, η βασική χώρα μάλλον, από την οποία έχει δημιουργηθεί το μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα. Και μένουμε λίγο στο πετρέλαιο για να πούμε ότι η πτώση του πετρελαίου εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για ένα σημαντικό κομμάτι εταιριών πετρελαίου. Υπάρχει μία μελέτη της εταιρείας συμβούλου Deloitte, όπου λέει ότι το 1 τρίτο των εταιριών παραγωγής πετρελαίου αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας φέτος. Περίπου 175 εταιρείες, λέει η μελέτη, που κινδυνεύουν με χρεοκοπία έχουν χρέη άνω των 150 δισεκατομμύρια δολάριων. Και να δούμε και εκεί τι θα γίνει, διότι οι εταιρείες πετρελαίου, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, πολλές από τις εταιρείες πετρελαίου, τις πιο μικρές, όχι τόσο τις μεγάλες πολυεθνικές, που και αυτές, υπερχρεώθηκαν, ειδικά με το boom στο σχιστόλιθο που έγινε στην Αμερική, όταν το πετρέλαιο πήγαινε 100 και δεν διαφαινόταν ότι θα πέσει στα τάρταρα όπως έχει πέσει τώρα. Και έτσι αυτές οι εταιρείες κινδυνεύουν με χρεοκοπία, που σημαίνει πρώτον απολύσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και κατά κύριο λόγο βέβαια πιθανόν μια πρόσθετη εστία χρηματοπιστωτικής αναταραχής στο διεθνές σύστημα, αφού δεκάδες εταιρείες θα αρχίσουν να μην μπορούν να πληρώνουν τα χρέη τους λόγω πετρελαίου. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού όχι για την επόμενη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες, γιατί κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις με αναγκάζουν να λείπω την επόμενη εβδομάδα. Θα λείπω για μερικές ημέρες στο εξωτερικό. Άρα θα τα πούμε σε 15 μέρες περίπου.